Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Ανοίγουν τα καταστήματα αυτή την Κυριακή ή δεν ανοίγουν? Σε δίλημα βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας για το αν τελικά τα καταστήματα θα ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή στις 5 Νοεμβρίου. Το άνοιγμα των καταστημάτων σύμφωνα με την νομοθεσία είναι προαιρετικό. Όμως ένα σημαντικό κομμάτι του εμπορικού κόσμου της Πάτρας συνεχίζει και αντιστέκεται με σύνθημα το «Ποτέ την Κυριακή». Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να πάρει πίσω την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, ούτε να νομοθετήσει την Κυριακή Αργία. Ωστόσο θα πρέπει όλοι και οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι πώς θα σαμποτάρουμε πλέον τις αγορές των Κυριακών. Δεν πρέπει κανένας, μα κανένας, να μπει στην αγορά. Πόσο μάλλον τώρα που οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν διαπιστώσει ότι ο σκοπός των κεντρικών μηχανισμών του κράτους και των εταίρων δεν είναι ούτε η μία ούτε οι 2 Κυριακές. Είναι το πάγιο άνοιγμα των μαγαζιών κάθε Κυριακή με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν υλικά, αγαθά, αρκεί να έχει ο κόσμος και την ανάλογη δραστηριότητα, την οικονομική και την οικονομική δυνατότητα για να ψωνίσει. Για να δώσουμε το μήνυμα ότι εσείς θέλετε τις Κυριακές, αλλά εμείς θέλουμε την Κυριακή για να ξεκουραστούμε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι η πίτα δεν μεγαλώνει των πωλήσεων, δεν έχει ο κόσμος χρήματα. Τι γίνεται όμως? Μαζεύονται όλα τα χρήματα στις πολυεθνικές και λόγω των προσφορών, και βλέπετε για την Κυριακή τι προσφορές διαφημίζουν και τέτοια, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν. Η πλειοψηφία των εμπόρων της Πάτρας πρόκειται να κρατήσουν κλειστά τα καταστήματά τους τόσο στα περισσότερα σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης όσο και στις συνοικίες. Ωστόσο, τα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες των πολυεθνικών θα λειτουργήσουν, παρασέρνοντας και ορισμένα καταστήματα ως βασικών εμπορικών δρόμων της Πάτρας, όπως στην Ρήγα Φεραίου, στην Μεζόνος και στην Κορίνθου.